Πολύ ωραία παιδική παράσταση και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την μικρή κυρία εδώ της παρέας, την Κίνθια Γεωργιάδου. Καλώς ήρθες, Κίνθια. Τι κάνεις? Καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Νομίζω είναι η πιο μικρή... η πιο μικρή ηλικιακά κοπέλα που έχω πάρει συνέντευξη και χαίρομαι πάρα πολύ. Μαζί μας επίσης Αμαλία Κλιμοπούλου. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Νικόλας Κανάς. Εγώ είμαι. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Και Βασίλης Κουσουνέλος. Και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μία παράσταση που δεν απευθύνεται φυσικά μόνο σε παιδιά, αλλά απευθύνεται και σε ενήλικες οικογένειες και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται καν να έχεις παιδιά για να έρθεις να παρακολουθήσεις αυτή την παράσταση. Πώς είναι η εμπειρία σου, Κίνθια, επί σκηνής, πάνω στη σκηνή, πώς το βιώνεις, πώς περνάς? Ωραία και ευχάριστα. Είναι πρώτη φορά το κάνεις? Περίπου. Δύσκολο? Όχι πάρα πολύ. Mm-hmm. Τι σου λένε τα άλλα παιδιά, τι σου λένε οι συμμαθητές σου? Οι συμμαθητές μου δεν έχουν έρθει να με δουν, αλλά πιστεύω ότι θα μου λένε άμα είναι δύσκολο και πώς ένιωσα όταν το έκανα αυτό. Mm-hmm. Πώς ένιωσες λοιπόν? Ωραία. Τέλεια. Πείτε μου λίγα λόγια για την παράσταση. Είναι το γνωστό, η Χάιντι, όλοι ξέρουμε το παιδικό αυτό έτσι, την παιδική αυτή ιστορία. Ιωάννα Σπύρη, Ελβετίδα συγγραφέας. Mm-hmm. Η Χάιντι, το γνωστό έργο, από παλιά που... ένα έργο που είναι πολλά μηνύματα κοινωνικά, γενικά. Να πούμε στον κόσμο που ίσως να μην τη γνωρίζει την διαχρονική αυτή ιστορία, λίγο την υπόθεση του έργου. Ναι, είναι ένα κοριτσάκι το οποίο έρχεται, έχει μεγαλώσει στο βουνό, έχει μεγαλώσει στη φύση. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα, πόσο τα παιδιά πρέπει να αγαπάνε τη φύση. Και έρχεται σε μία πόλη, στη Φραγκφούρτη, για να μάθει να διαβάζει και έρχεται για να μείνει στο δικό μου το σπίτι. Εγώ κάνω την Κλάρα. Είμαι μεγαλύτερη ηλικιακά από τη Χάιντι, αλλά... συνδυάζουμε εκείνη, εγώ την αγάπη μου για τα γράμματα και εκείνη την αγάπη της για τη φύση. Οπότε δένει αυτό. Mm-hmm. Και, είναι και έχει και πολλά μηνύματα, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος πρέπει και να είναι γράμματος, αλλά και να είναι φυσιολάτρης. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις από κάτω κοινό παιδιά? Είναι πολύ ωραίο καταρχήν, γιατί τα παιδιά είναι το πιο αληθινό κοινό. Πιο αυστηρό. Και το πιο αυστηρό. Πιο δύσκολο. Θα σου πει σίγουρα ότι κάτι δεν του άρεσε, δηλαδή μπορεί να κάνει φασαρία, μπορεί να φύγει, αλλά όταν του αρέσει πάρα πολύ, θα έρθει, θα σε αγκαλιάσει, θα σε φιλήσει, θέλει να βγάλει φωτογραφίες μαζί σου. Νομίζω ότι είσαι εσύ ο ίδιος ο χαρακτήρας. Αν είσαι κανένας πρίγκιπας, νομίζω ότι είσαι ο πρίγκιπας. Θέλει να του δώσει αυτόγραφο πρίγκιπας. Φαντάζεσαι ένας ήρωας μαγικός στα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά και όταν παίζεις και με τα παιδιά, με την Κίνθια που παίζω, ας πούμε, είναι καταρχήν υπέροχο ταλέντο, υπέροχη συνεργάτης. Έχουμε δέσει από την αρχή, γιατί την ήξερα από μικρή στο θέατρο. Γιατί η γιαγιά της είναι μεγάλη, Έλλη Βοζικιάδου, ιδρύτρια του θέατρου Θυμέλη. Εκεί παίζουμε στο θέατρο Θυμέλη κάθε Κυριακή σε 11.30. Και είναι πραγματικά σωστή επαγγελματία. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Έχουμε γίνει φίλοι. Έχω κάνει τον Πέτερ, τον Κιδοβοσκό, όπου την ξεναγώ στην φύση εκεί στα βουνά του Άλμ, που έρχεται να συναντήσει τον παππού της. Γιατί έρχεται με τη θεία της την Τέτη. Εκεί την πάει πρώτα στο βουνό. Εκεί τη μαθαίνω σιγά-σιγά πώς να ζει, να αρμέγει, να μαζεύουμε λουδάκια. Και μετά την πάνε στη Φραγκφούρτη και νοσταλγεί την αγάπη της για το Άλμ. Αλλά μετά δείχνει πως το μικρό παιδί προσαρμόζεται και στη φύση και στην πόλη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και ότι είναι ανεξάρτητο το παιδί. Τι συναισθήματα προκαλούνται στα παιδιά μετά από μια τέτοια παράσταση? Αισιοδοξία γενικά για τη ζωή, θέλει να υπάρχει θέληση στη ζωή. Γενικά είναι χαρά, να μην το βάζουμε κάτω, κανένα παιδί να... Και τι σας λέει ο κόσμος? Πολύ καλά σχόλια. Το αγαπάει, ξεκίνησε με πολύ θετικά σχόλια. Και με πολύ κόσμο η πρεμιέρα μας την προηγούμενη Κυριακή. Και μακάρι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Πολύ ωραία. Να πούμε άλλη μια φορά πού μπορούμε να σας δούμε. Και Κυριακή 11.30 ώρα. Θέατρο Θυμέλη, στον Οδό Μοσχονησίων, στην Πλατεία Αμερικής. Mm-hmm.
Και επίσης να πούμε ότι διοργανώνουμε και πολύ ωραία παιδικά πάρτι μετά την παράσταση. Μπορεί να συνδυάσει ο γονιός, να φέρει το παιδί του, να κάνει για όλη την τάξη του παιδιού να δούνε την παράσταση και μετά θα τα ψυχαγωγήσουμε εμείς οι ηθοποιοί. Έχουμε παιδική disco, DJ, παίζουμε σε πολύ προσεκτικές τιμές. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και είναι πολύ ωραία γιατί κάνουμε παιχνίδια, χορούς, διαδραστικά πράγματα και είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κίνθη, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έχετε μάθει.